Εθνική Αντιστάσεως 88, στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Καθημερινά κοντά σας με ελληνικά επώνυμα προϊόντα, με φροντίδα και με μεράκι και πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και με τις καλύτερες τιμές. 2310 640 130. Παραδοσιακό παντοπολείο, το μαγαζάκι του Αστέρι. Υπεύθυνος καταστήματος Αστέριος Μπαξεβάνης. Εδώ και 7 χρόνια κοντά σας φροντίζουμε για την καθημερινότητά σας. Σας ευχόμαστε και καλές γιορτές. Θα γυρίσει την μπάλα από κοντά με το σώμα του, πήγαινε ολόκληρο στη φάση, αλλά αναγκαστικά δεν είχε άλλη επιλογή ο Δημήτρης Κουκουλέκης. Μπροστά ο Αστέρας. Προσπαθεί να ανοίξει χώρο. Θα γυρίσει την μπάλα από κοντά. Έγινε το σούτε διαγώνη από τον Πέρτσι, τον Σέρβο πέφτει στην καρδιά εκεί του Ποσειδώνα. Το 6ο λεπτό της συνάντησης. Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου, Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-0. Εκτελείται το κόρνερ. Πετάγεται η μπάλα, φεύγει από τα χέρια. Με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει. Διαμαρτυρίες εδώ, σαν τη φάση. Ο Κυριακίδης μπλόκαρε την μπάλα. Σέρβος την μπάλα στα πόδια του μπροστά από τον πεσμένο κάτω που διώχνεται Μερτζόγλου. Γιάννης Μοξανθόπουλος τώρα κάνει το σούτα, απλώνει τα χέρια του Φαρμάκης, μπλοκάρει την μπάλα. Να θυμίσω τον αγώνα σας, το προσφέρει για τους φίλους του ποδοσφαίρου, το παραδοσιακό παντοπολείο, το μαγαζάκι του Αστέρι, Εθνική Αντιστάσεις 88, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, στη Νέα Πολιτεία, 2310 640 130, ό,τι καλύτερο στην επιλογή σας με ελληνικά επώνυμα προϊόντα και πάντα με υπευθυνότητα, με τις καλύτερες μέσες αγοράς, ενώ σας έρχεται και καλές γιορτές. Τελευταία λεπτά για τον πρώτο μίχνο. Για δούμε τώρα, Αστέρας έχει την ευκαιρία. Μπροστά που βγαίνει, κάνει το σούτ εδώ η μπάλα. Παράλληλα, χάνεται τεράστια ευκαιρία. Στην κίνηση πάνω ο Ζήσης έκανε το σούτ. Ο Πάγιος και όχι ο Μανθέου. Στέστο Αλτιζή. Εδώ έγινε το σούτ. Ο καλή πρόθεση από τον Πέρτσι το σέρβο. Αλλά την μπάλα θέλει να περάσει. Παίζει μπροστά. Για να δούμε, κάνει την κίνηση. Θέλει ο Γκέσιος. Από τα πλάγια θα γυρίσει την μπάλα. Στην εξωτερική μεριά έξι την κομπίνα, αλλά κόρνερ. Κόρνερ γιατί βρήκε. Θα γίνει βαθιά σέντρα. Η μπάλα περνά από όλους σε σώματα. Ένα διώξουμε με τα κουνάκι από τον... 21 λεπτά. Συμπληρώνουμε στο Δημήτρης Κοντικάκης. Παρακολουθείτε τον αγώνα της γαμματικής κατηγορίας για την 8η αγωνιστική. Ένα παιχνίδι που σας προσφέρει το παραδοσιακό παντοπολείο, το μαγαζάκι του Αστέρι, στην Εθνική Αντιστάσεως 88, στην Νέα Πολιτεία Βόσμου, με χαμόγελο και πάντα με επώνυμα ελληνικά προϊόντα, με τις καλύτερες μέσες αγοράς, 2310 640 130. Σας περιμένουμε σε ένα χώρο μαγείας για να ψωνίσετε τα πάντα με πιο φτηνές και ελληνικές επώνυμες μάρκες. Πάγιος. Προσπαθεί να σουτάρει. Θα γίνει το σούτ εδώ, χάνεται ευκαιρία από την προσπάθεια που έκανε ο Γκέσιος εξ απαφής. Σέντρα έγινε. Από κοντά εδώ χάνεται απίστευτη ευκαιρία με τον πεσμένο κάτω παίχτη του Ποσειδώνα που πήγε να πιάσει. Και από την προσπάθεια τώρα τον Ξανθόπουλο για να δούμε που μπαίνει απειλητικά. Γυρνάει την μπάλα από κοντά. 0-1. Ο Ποσειδώνας στις καθυστερήσεις ανοίγει το σκορ, φίλες και φίλοι. Με την ωραία προσπάθεια ο Ταουσάνης είναι αυτός που σπρώχνει την μπάλα στα δίκτυα. Να λοιπόν εδώ έγινε η γρήγορη αντεπίθεση, ο Ταουσάνης που αποτέλεσε την χρυσή αλλαγή για τον Σαζόπουλο. Με ωραία προβολή, εκθετημένη άμυνα εδώ. Στο πρώτο λόγο. Η σέντρα που γίνεται, η μπάλα μέσα στην καρδιά. Εδώ το σούτ πάει να γίνει out. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Δημήτρης Κοντικάκης. Ο Αστέρας δεν μπόρεσε τελικά να κλείσει τη χρονιά με νίκη, αφού γνώρισε στις καθυστερήσεις του αγώνα αυτή την απρόβλεπτη ήττα. Στέλιος Παρμάκης πάλεψε η ομάδα του, προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε τελικά να πάρει κάτι θετικό στο σημερινό αγώνα. Στέλιο, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα δύσκολο παιχνίδι έκλεισε με ήττα για τον Αστέρα που ήθελε διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν το θέλαμε αυτό. Όπως είπες, η ομάδα παλεύει κάθε παιχνίδι από την αρχή. Η ομάδα φτιάχτηκε το 0. Μείναμε δύο παιδιά που είχαμε συμφωνήσει για β' εθνική και όλοι οι άλλοι είναι καινούργοι.
Και αυτή η συγκομιδή βαθμών που κάναμε μέχρι τώρα και αυτό είναι άθλος. Είναι άθλος, πραγματικά. Το παιχνίδι που κρίθηκε, γιατί ήταν σφιγμένες τις δύο ομάδες, αλλά τελικά όμως η επιμονή. Συμφωνώ, ήταν πολύ σφιχτό. Συμφωνώ. Σφιχτό παιχνίδι. Ένα λάθος στο τέλος. Δεχτήκαμε γκολ. Νομίζω και η απειρία λίγο παίζει ρόλο στη δική μας την ομάδα. Μηχανιά είναι πιο έμπειρη, αλλά σε ένα λάθος κρίθηκε το παιχνίδι. Είδα στο τέλος φώναζες εκεί, αλλά έμεινες μόνος σου πίσω και ήταν εκθετημένη, ήταν μια φάση αδράνειας. Μια φάση αδράνειας. Συμβαίνει σε όλους. Συμβαίνει σε όλους. Τώρα, μπορεί να έκλεισε ο Αστέρας με ήττα, αλλά επιμένει και σίγουρα ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο. Η ευχή σου για τα Χριστούγεννα και τη μια χρονιά τι περιμένουμε τώρα που θα ηρεμήσετε και θα ξεκουραστείτε. Βασική ευχή για όλους να έχουν υγεία τα παιδιά όλα, σε όλες τις ομάδες του ομίλου, σε κάθε όμιλο. Ο στόχος του Αστέρα είναι μέσα στην άδεια να φτιαχτεί λίγο παραπάνω. Η διοίκηση έχει μεράκι πολύ. Και αυτό φαίνεται. Θα φτιαχτεί η ομάδα λίγο παραπάνω και θεωρώ στο τέλος θα χαμογελάσουν. Ωραία. Να σε ευχηθώ και σαν καλές γιορτές και πολλές επιτυχίες με την ομάδα. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν και θέλαμε βέβαια να έχουμε και τους δύο προπονητές μαζί, αλλά καταλαβαίνετε λόγω βέβαια όπως κρίθηκε το παιχνίδι τελικά, ο Μάκης Μανταδίκας πολύ ευγενικά είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν θέλει να μιλήσει για το ατυχές αυτό γεγονός του σημερινού αγώνα. Ωστόσο, όμως έχουμε τον έμπειρο προπονητή της Μηχανιώνας, τον Άγγελο τον Ζαζόπουλο. Στο τέλος η ομάδα του κατάφερε σίγουρα να φύγει από μια δύσκολη έδρα με ένα σπουδαίο διπλό και να κλείσει την νίκη νικηφόρα. Άγγελε, καλησπέρα καταρχήν, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Ένα παιχνίδι που πήγε στη δύναμη. Ήμασταν τυχεροί στο τέλος που το πήραμε στην τελευταία φάση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο για τη σημερινή προσπάθεια, για όλη την προσπάθεια που έχουν κάνει από την 1η Αυγούστου. Διότι πέρασε ένα χρονικό διάστημα πολύ μεγάλο και δύσκολο. Έχουμε παίξει το 1/4 του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι βαθμολογικά θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλα πράγματα, αλλά προσπαθούμε, γιατί είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ καινούρια, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, προσπαθούμε να βάζουμε συνθήκες και κανόνες συνέχεια στις ρουτίνες μας για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Είμαστε χαρούμενοι, νομίζω θα έχουμε καλές γιορτές, αλλά πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά που λέει, γιατί υπάρχουν 21 παιχνίδια και είναι και ο θεσμός του κυπέλου που για μας είναι σημαντικός. Και όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τώρα το γεγονός ότι χάσατε την προηγούμενη εβδομάδα του Καμπενικού, σήμερα και τη Μηχανιώνα, βλέπουμε το πρωτάθλημα είναι δύσκολο και ανταγωνιστικό και έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Πιστεύεις ότι όλες οι ομάδες περίπου είναι το ίδιο ή απλά ποιος θα βρεθεί στην κατάλληλη μέρα και θα πάρει την νίκη? Όχι. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. Υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν αυτές που έχουν ξεχωρίσει και έχουν τη δυνατότητα, εάν δεις τα παιχνίδια δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποια παραπάνω πράγματα μέσα στο γήπεδο, αλλά ο καθένας μπορεί να κερδίσει τον καθένα. Η Μηχανιώνα θέλει την άνετη παραμονή και κάτι παραπάνω, η στόχη από την αρχή? Θέλει. Τώρα νομίζω ότι το έχω πει ξανά, εμείς θέλουμε να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά, να προσπαθούμε να νικάμε, δηλαδή δεν πηγαίνουμε κάπου για να μην νικήσουμε. Και σίγουρα θέλουμε να μην είμαστε κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Από εκεί και ύστερα θα δείξουν τα αποτελέσματα, τι μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα είδαμε ένα σφιγμένο παιχνίδι και ίσως κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Ναι, ξεκάθαρα στη λεπτομέρεια. Δεν ήταν ένα μάτς με πολλές φάσεις, απλά πιστεύαμε μέχρι το τέλος ότι μπορούμε να το κερδίσουμε. Το ίδιο πίστευαν και τα παιδιά και τα κατάφεραν. Κλείνοντας, Άγγελε, πριν σε ευχηθούμε καλές γιορτές, ο προπονητής Μηχανιώνας θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί μαζί με την οικογένειά του και να χαλαρώσει εν ώψη μιας δύσκολης χρονιάς που θα μας έρθει. Ναι, το χρειαζόμαστε όλοι. Θα το κάνουμε κι εμείς. Και ευχήσω για όλο τον κόσμο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να έχουμε υγεία, να είμαστε αυτοί που είμαστε, γιατί είμαστε ένας λαός ο οποίος παλεύει κάθε μέρα. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Υγεία να έχουμε και χαρές. Ωραία. Εύχομαι να πάμε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε το πλούσιο ρεπορτάζ από το Δημήτρη Κοντικάκη μετά από αυτό το μεγάλο παιχνίδι που ήταν μαγική εικόνα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη δυτική πλευρά. Ο Δασίλας, ο Δημήτρης θα μας μιλήσει, τον οποίο τον ευχαριστούμε παρά την πικρία και το ατυχές γεγονός που είχε η ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Πώς κλείνει η χρονιά και πώς ονειρεύεται τη νέα χρονιά για τον Αστέρα που σίγουρα θα προσπαθήσει να καλύψει ό,τι χάθηκε από βαθμούς. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα.
η νέα χρονιά κλείνει με πίκρα αυτό το αποτέλεσμα δυστυχώς. Σε πολλά παιχνίδια φάγαμε γκολ στα τελευταία λεπτά. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε από τα σοβαρά προβλήματα της ομάδας και να το βελτιώσουμε. Κοιτάμε τη νέα χρονιά να πάμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε. Είναι μεγάλο το όνομα αυτής της ομάδας και δεν της αξίζουν τέτοια αποτελέσματα. Δημήτρη, είδαμε ότι η ομάδα ήταν καλή. Απλά είδαμε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που κρίθηκε σε λεπτομέρεια. Πιστεύεις σε ένα λάθος δικό σας προσωπικό στο τέλος δέχτηκατε και τον γκολ? Εντάξει, δεν υπάρχει προσωπικό, ομάδα είμαστε όλοι μαζί. Ναι. Χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τα προβλήματά μας αυτά στα τελευταία λεπτά. Λίγο ενάσεις, λίγο δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες, κρίθηκα στη λεπτομέρεια. Αλλά αυτή η λεπτομέρεια πρέπει να είναι προς όφελός μας, όχι εναντίον μας. Τώρα, μπορεί να κλείνει ο Αστέρας με ήττα τη φετινή χρονιά, αλλά αισιοδοξεί ότι η νέα χρονιά που θα ανασυνταχθεί να γίνει πιο δυνατός και πιο ισχυρός. Δεν ξέρω οι στόχοι της ομάδος και παρά τη διαφορά της βαθμολογίας, πιστεύεις ότι θα προσπαθήσετε να κάνετε εσείς το καθήκον σας μέχρι το τέλος και μην ξεχνάμε πώς θα πέρασε η ομάδα φέτος από την αρχή? Εννοείται, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον Αστέρα, γιατί αυτό αξίζει σε αυτή την ομάδα. Και πάμε για το καλύτερο με τη νέα χρονιά. Δυστυχώς αυτή η χρονιά κλείνει έτσι, αλλά πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι για να κοιτάξουμε μπροστά. Και μια ευχή σου για όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, για το τελικό ποδόσφαιρο προσπαθεί να αναστηθεί, να υπάρχει προοπτική να δούμε ομάδες να προχωράνε. Μακάρι να πάνε όλα καλά για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, να ανακάμψει. Αυτό υγεία πρώτα απ' όλα και καλές διακοπές. Για όλους τους αθλητές. Υγεία πρώτα απ' όλα και προσπάθεια, δουλειά, αυτά, χαμόγελα. Και καλές γιορτές τώρα και με τη νέα χρονιά πιο δυνατά όλοι και πιο πολύ δουλειά. Για τον κόσμο του Αστέρα ένα συγγνώμη και... Ένα συγγνώμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι σε κάθε παιχνίδι εδώ πέρα και μας στηρίζει. Και του χρόνου θα προσπαθήσετε έτσι και να, το χρόνο να το βγάλουμε ως πρόσωπο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Ευχαριστώ καλές πολύ. Γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε και όπως βλέπετε με εικόνα και σίγουρα με ενδιαφέροντες απόψεις και δηλώσεις. Ο πρόεδρος του Ποσειδώνα Μηχανιώνας μας έλεγε στο ημίχρονο ότι η ομάδα του εύκολα δύσκολα θα περάσει από μια δύσκολη έδρα, σίγουρα από έναν πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι ο Κρατικός Αστέρας. Και τελικά δικαιώθηκε κλείνοντας τη χρονιά η Μηχανιώνα με ένα σπουδαίο διπλό σε μια δύσκολη έδρα κόντρα σε έναν αντίπαλο, αισιοδοξώντας ότι η νέα χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που είδαμε και τελικά κρίθηκε στη λεπτομέρεια με τη Μηχανιώνα φεύγει. Από τον έφωσμα με το διπλό. Πιστεύω ότι δυόμασταν κάποιο θετικό αποτέλεσμα σήμερα γιατί είμαστε η ομάδα που έκανε τις ευκαιρίες, που είχε την υπεροχή και στο τέλος δικαιωθήκαμε. Η Μηχανιώνα έχει μια σταθερή πορεία στην Καμανδική γιατί έχει ζήσει πολλά κατά διαχρονικά. Είναι μια κατηγορία απρόβλεπτη. Χάσατε την προηγούμενη εβδομάδα παρά το ότι έμαθα ότι είχατε πολύ καλή εικόνα. Σήμερα κερδίσατε. Σε όλα τα μάτσα έχουμε καλή εικόνα. Η ομάδα είναι καινούρια, προσπαθεί να βρεθεί μες στο γήπεδο. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα είμαστε και καλύτεροι. Όσο αφορά το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι έχει ακόμα πολύ δρόμο, θα δούμε πολλές εξέλιξεις. Πέρσι η ομάδα έκανε πορεία πρωταθλητισμού, διεκδίκησε τα πάντα. Και φέτος πιστεύω ότι δεν είμαστε και πολύ μακριά από την κορυφή. Δεν είναι στόχος βέβαια η κορυφή, αλλά η καλύτερη πορεία μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε στις πρώτες ομάδες όταν θα τα δείξω. Η Μηχανιώνα είναι μια ομάδα με σεβασμό και σίγουρα με μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης και πιστεύω ότι και ο κόσμος Μηχανιώνας είναι χαρούμενος που βλέπει την ομάδα να συνεχίζει με τόσο μεγάλο ζήλο. Τι θέλετε να ευχηθείτε σε όλο τον κόσμο και γενικότερα σε όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά? Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και όσον αφορά τους δικούς μας φιλάθλους που μας στηρίζουν πάρα πολύ φέτος και έχουν το και στο γήπεδο, επειδή βλέπουν καλό ποδόσφαιρο, τους υπόσχομαι ότι θα δουν και καλύτερα πράγματα. Ωραία, εύχομαι καλές γιορτές και στον Ποσειδώνα ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Ευχαριστώ, να είστε καλά.